Γεια σας, τι κάνετε? Του σου πω το τρελαράκι του Τσόχου που είναι. Τυχαία πιάσατε την κουβέντα για κοντούς, ενώ περιμένετε να βγω. Πήγα να το πω, αλλά λέω άντε να μην το πω. Όχι. Μιλήσαμε για μπάσκετ, αφού ξέρω το αγαπάς. Έχει ο Στεφ Κάρι γενέθλια σήμερα, Μιχάλη. Κρατάω το δεν κατσιάζουν οι κοντοί. Ναι, αυτή είναι αλήθεια. Αυτή είναι αλήθεια. Επιστημονικά αποδεδειγμένο. Εντάξει, 33 μια χαρά είναι. Δεν σε κάνει ο Κριστιάνος το 37. Όντως. Κριστιάνο, ναι. Όχι, εγώ δεν χαλάει η φάτσα της ενώρα, παιδί μου. Θέλουν αργότερα κρέμε σέρουμ και τέτοια. Ναι. Απλώς πήγα στο θέμα γενέθλια. Και επειδή σήμερα έχει. Να πω σου, επίτρεψε μου, Μιχάλη, να ανοίξω μια παρατεσούλα για τους τεχνικούς μου εκεί. Τώρα που βγήκε ο Μιχάλης, ακούω τη φωνή μου δεύτερη φορά πίσω. Λοιπόν, ενώ πριν με τον Κώστα ήταν όλα καλά. Σαμποτάζ. Είναι τεχνικό το θέμα, δηλαδή, ναι, να το φτιάξουμε. Λοιπόν, με αφορμή τα γενέθλια του Κάρι, και μη μου πεις ότι δεν είδες την ήττα του Γιαννάκια σε πόλια προχθές τα ξημερώματα. Δεν το είδαμε με τους Warriors, από τον Clay Thompson. Δεν το είδαμε τέλος. Είδαμε μεγάλο κομμάτι του, αλλά δεν το είδαμε χτες. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνει τη συνεργασία μας με τον Μιχάλη Τσόχο. Μετά από αυτό που μόλις είπε. Λοιπόν, σήμερα, πριν από λίγο, σήμερα είναι να κάνω το τεστ εγώ, Μιχάλη, του PCR, να δω αν όντως πριν από 5 μέρες τελικά με βομβάρδισε ο φίλος μου. Ναι. Και είμαι σπίτι, να πούμε. Εσύ και αλλά μετά από την ανακοίνωση του Μητσοτάκη πριν από λίγο, ναι, νομίζω δεν έχω καμία τύχη. Είναι σίγουρος ότι έχει πλέον. Ναι, πλέον έχω. Ναι, γιατί τέτοια επαφή μεταφυσική έχεις μαζί του? Όπου αν κόλλησε αυτός, κόλλησε. Καλά, και ποιος δεν έχει, ρε Μιχάλη? Όλη η Ελλάδα έχει. Εγώ θα γλιτώσω. Και να ήταν μόνο η Ελλάδα, ε. Τώρα βλέπω μετά, γιατί το ανακοινώνει σήμερα μετά τη συνάντηση με τον Ερντογκάν. Πάει, ναι, η Τουρκία. Κάτι θα γίνει, θα λυθεί, θα εξαφανιστεί από το χάρτη Τουρκία σε λίγο. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Καταρχάς, τι κάνετε, κύριε Τσόχο, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο? Με πολύ μπάλα. Έκαναν τα αγαπημένη σου Λίβερπουλ το Σάββατο μεσημέρι. Χθες ήμουν στη Λεωφόρο στο ντέρμπι. Με πολύ μπάλα. Είδα ΠΑΟΚ. Όλο το δεύτερο ημίχρονο. Έτρεξα από τη Λεωφόρο για να δω όλο το δεύτερο ημίχρονο. Μάλλον το κρίσιμο είδα. Είδα αναλυτικά εκτεταμένα στιγμιότυπα από το Ολυμπιακό Άρης για να μπορούμε να μιλήσουμε. Γιατί κατάλαβα ότι είναι hot κουβέντα σήμερα το Ολυμπιακό Άρης. Ναι, είναι. Ναι. Λογικά. Άρα από πού δεν θα αρχίσουμε από τα καυτά ζητήματα διαιτησίας? Εγώ δεν πολύ ασχολούμαι με τη διαιτησία, αλλά καταλαβαίνω ότι πρέπει να... Όχι, με μπάλα, με μπάλα. Ούτε και εγώ, ούτε και εγώ. Να τοποθετηθώ με τη διαιτησία, θα σου πω την άποψή μου για τη διαιτησία. Κοίταξε, Μιχάλη, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος όπου έχω ζήσει από κοντά Ψυχομάνη, Κασναφέρη, Παπαπέτρου, Παπαδάκο και όλα αυτά τα παλικάρια, τα έχω δει με τα μάτια μου, δεν μου τα έχουν περιγράψει. Ναι. Οπότε έχω πάθει ανοσία. Είναι σαν να έχω περάσει COVID πριν από 25 χρόνια, 30. Καταλαβες. Ναι, οι μανούχοι δεν σου λένε τίποτα. Έχω βαρεθεί τις κουβέντες της διαιτησίας. Ναι. Τέλος πάντων, για να τοποθετηθώ, αν και λέω ότι έναν διαιτητή για να τον καταλάβεις πρέπει να τον δεις πώς συμπεριφέρεται σε όλο το 90 λεπτό και όχι σε αποσπασματικές φάσεις. Και για μένα ο διαιτητής αυτός ήταν πολύ φοβικός χθες στο Καραϊσκάκι και δεν φαίνεται στις φάσεις των πέναλτι που έχουν σκόσει την πολλή κουβέντα, αλλά φαίνεται για μένα σε ένα φάουλ που κάνει ο Μπουχαλάκης μισό μέτρο έξω από τη μεγάλη περιοχή, ίσως και λιγότερο, 20% έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Μανούχος είναι δίπλα στη φάση, στα 2 μέτρα. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι το βλέπει, ναι, αλλά δεν είναι σίγουρος αν είναι φάουλ ή πέναλτι. Και αντιλαμβάνεται ότι αν δώσει φάουλ, μετά το ΒΑΡ μπορεί να τον καλέσει και να του πει: ξέρεις, ήταν μέσα στη μεγάλη περιοχή, οπότε εκεί δεν μπορεί να αλλάξει άποψη, θα δώσει πέναλτι. Οπότε λέει: παίζεται, παρά το γεγονός ότι το έχει δει μπροστά στα μάτια του. Τώρα για τις 2 φάσεις των πέναλτι, εγώ λέω: μπορώ να πηγαίνω κόντρα στο ρεύμα. Λέω ότι σωστά δεν δίνει το πέναλτι στον Καμαρά. Νομίζω ότι ο Καμαρά επιδιώκει την επαφή
και είναι δύσκολο ένα κορμί σαν τον Καμαρά να ανατραπεί από ένα κεφάλι, όσο γερό και αν είναι το κεφάλι του Ματσλικ. Νομίζω ότι ο Καμαρά βλέπει ότι χάνει το κοντρόλ και επιδιώκει την επαφή, δεν μπορεί να την κάνει με τα χέρια, απλώνει το πόδι του και την κάνει με το κεφάλι και πέφτει. Όπως επίσης λέω ότι αφού σωστά κατά την άποψή μου πηγαίνει στο ΒΑΡ, βλέπεις αυτή τη φάση και λες δεν είναι πέναλτι παρά το γεγονός ότι υπάρχει επαφή, καλά κάνεις και βλέπεις την φάση του Σισε, κακά κάνεις και βλέπεις τη φάση του Σισε στο τέλος και λες πέναλτι. Δεν πέφτει από αυτήν την επαφή. Ναι, υπάρχει αυτή η επαφή. Σου δίνει το δικαίωμα αυτή η επαφή να λες πέναλτι, αλλά δεν είναι πέναλτι, όπως δεν ήταν πέναλτι και του Καμαράκια, υπήρχε επαφή. Είναι από αυτά τα τηλεοπτικά πέναλτι, τα πέναλτι του ΒΑΡ που τα έχω βαφτίσει εγώ. Δεν είναι όμως μια φάση που δίνει στην εσκάλη των ποινών και να κρίνεις ένα παιχνίδι, γιατί επί της ουσίας εκείνο το χρονικό σημείο το κρίνεις το παιχνίδι δίνοντας πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού. Στις δύο μεγάλες φάσεις λοιπόν νομίζω ότι σωστά δεν έχει δώσει το πέναλτι του Καμαρά, κακώς έχει δώσει το πέναλτι στον Σισε. Αλλά για να τελειώνουμε αυτήν την ιστορία, κακώς ο Κλάτεμπεργκ βάζει τον Μανούχο σε αυτό το μάτς, τώρα πια έχει γίνει δικό μας παιδί ο Κλάτεμπεργκ, ξέρει την παραφιλολογία, ήξερε τι θα συμβεί αν όριζε τον Μανούχο και τον όρισε. Υπάρχουν και άλλοι Έλληνες διαιτητές. Ας αφήσω στην άκρη ότι δεν έβαλε ξένο, λέει υπάρχουν και άλλοι Έλληνες διαιτητές που δεν θα σήκωναν τέτοια σκόνη πολύ πριν γίνει το μάτς με το που θα ακούγαμε το όνομά τους. Ναι, το κάνει επίτηδες. Είναι ρόλος. Μα. Είναι μια, πώς να το πω, μια προκλητική επιλογή. Δεν την κάνεις αυτή την επιλογή. Κατά τα άλλα θέλω να πω για να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Ναι, για ποδόσφαιρο. Πολύ καλός Άρης. Πολύ καλός Άρης. Πάρα πολύ καλός Άρης. Θα μπεις βέβαια είναι παρατεταμένο η προβληματική κατάσταση του Ολυμπιακού, παρατεταμένη. Είναι πάρα πολλά πια τα παιχνίδια που ο Ολυμπιακός δεν είναι καλός, ανεξάρτητα από το αν τα χάνει, από το αν τα κερδίζει, από το αν έρχεται ισόπαλος, είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρώπη. Έχει αρχίσει και κάνει και πολλές ήττες ο Ολυμπιακός. Θα μου πεις οι δύο ήταν από την Αταλάντα. Ναι, αλλά δεν είναι μια ομάδα μαθημένης ήττες, η άλλη ήταν από τον Άρη. Δείχνει να έχει και ψυχολογικό ζήτημα ο Ολυμπιακός, πέρα από αγωνιστικό ζήτημα που έτσι κι αλλιώς είχε σε πολύ μεγάλη περίοδο της σεζόν. Πια δείχνει να είναι και να έχει ένα έλλειμμα αυτοπεποίθησης. Δεν ξέρω αν θα το έπαιρνε. Μέχρι τώρα έχει πάρει πάρα πολλά μάτς στο τέλος. Με αυτήν την ασφάλεια και την αυτοπεποίθηση και τον αέρα που είχε. Χθες πολύ αμφιβάλλω αν θα το έπαιρνε αυτό το μάτς χωρίς αυτό το πέναλτι από τον το πέναλτι στο Σισε το 84-85, πότε έχει δοθεί, πότε έχει εκτελεστεί. Αλλά γενικώς έχει πολύ προβληματική εικόνα και έχει πολύ προβληματική εικόνα γιατί πια έχει και κακή ανασταλτική λειτουργία. Αυτό ήταν το πλάνο πάνω στο οποίο στηρίζονταν ο Μαρτίνς. Ήξερε ότι η ομάδα δεν παίζει καλά και προσπάθησε να έχει μια πολύ καλή ανασταλτική λειτουργία και εκτιμούσε ότι με κάποιον τρόπο όλη αυτή η ποιότητα που έχει μπροστά θα του βρει ένα γκολ. Συνέβη σε πολλά μάτς, ο Ολυμπιακός έχει πάρει πάρα πολλά μάτς στο φετινό πρωτάθλημα με το 1-0 ή με το 1 γκολ διαφορά. Τώρα όμως η ανασταλτική του λειτουργία δεν είναι καλή, τρώει πολλές φάσεις στην πλάτη της άμυνας, το γκολ του Ντιαγέ είναι πολύ χαρακτηριστικό, ο Μανολάς δεν έχει προσαρμοστεί ή δεν είναι ακόμα καλά. Ο Σισε που είναι στην καλύτερη φάση της καριέρας του, παρ' όλα αυτά δεν είναι αμυντικός που καθοδηγεί την ομάδα, είναι one man show. Άλλος πρέπει να είναι ο καθοδηγητής στην άμυνα του Ολυμπιακού, δεν μπορεί να είναι αυτός. Αυτό το παιδί έχει πηγαίο ταλέντο, έχει τρεξίματα, έχει ένταση στο παιχνίδι του, έχει πάθος, έχει ταχύτητα, αλλά δεν είναι καθοδηγητής. Και αυτό λείπει πολύ στον Ολυμπιακό, χθες έλειπε ακόμα περισσότερο. Νομίζω δεν είναι ταιριαστή ο Μανολάς με το Σισε, διότι κανείς από τους δύο δεν μπορεί να κάνει κουμάντο στην άμυνα. Γενικώς έχει πάρα πολλά προβλήματα. Ο Άρης πρώτον μεγαλώνει το ρόστερ του. Εγώ χάρηκα που είδα τον Πάλμα να παίζει. Το λέω γιατί είναι ένα παιδί πολύ μικρό που ήρθε με το βλέμμα στο μέλλον. Και όμως ο Μπούργος θα ρίξει κατευθείαν σε ένα πολύ κρίσιμο μάτς, σε μια πολύ δύσκολη έδρα και σε ένα χρονικό σημείο που το μάτς ακύγει. Λέω ότι ο Ιτούρμπε με τον Μπούργο γίνεται άλλο. Να σταθούμε λίγο
Μιχάλη, να σταθούμε λίγο στο Πάλμα. Δείχνει ότι φωνάζει, δηλαδή, έχει σηκώσει τη σημαία και δείχνει ότι έχει να δώσει πράγματα. Μένα αυτό μου λέει. Σωστά. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει, αλλά μου φωνάζει, μου το λέει ότι κάτι έχω να δώσω. Ναι, και προφανώς αυτά βλέπει και ο Μπρούγκος στην προπόνηση. Όπως επίσης χαίρομαι πάρα πολύ που έχει, που αντιμετωπίζει την ομάδα του Άρη με, πώς να το πω, σαν μια λευκή κόλλα αυτόν. Δεν τον αφορά τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα. Και η χρησιμοποίηση του Χαϊροβιτς, που όλοι ξέρουμε ότι είναι μια μεταγραφή που μέχρι σήμερα δεν έχει βγει και δεν έχει προσφέρει καθόλου στον Άρη. Σε αυτό το μάτς δείχνει ότι ο Μπρούγκος είναι... έχει μπροστά του μια λευκή κόλλα, ρε παιδί μου. Δεν με ενδιαφέρει τι συνέβαινε εδώ μέχρι χθες. Ποιους θεωρείται επιτυχημένους, αποτυχημένους, ποιοι βγήκαν, ποιοι δεν βγήκαν. Εγώ κρίνω με βάση τα όσα βλέπω στην προπόνηση και με αυτά λειτουργώ. Και είναι πολύ ευχάριστο αυτό, γιατί τώρα στην διάρκεια του play-off ο Άρης χρειάζεται να το μεγαλώσει το roster και έχει ανάγκη περισσότερους από 13-14 ποδοσφαιριστές. Ο Άρης δεν έπαθε και τίποτα στο Καραϊσκάκι, εν τέλει. Δεν μπόρεσε να πάρει ένα αποτέλεσμα που ενδεχομένως να έκανε τη διαφορά, αλλά δεν έχασε κάτι. Υπό την έννοια ότι και είναι ένα από τα μάτς που πιθανόν θεωρούνταν χαμένο ή τέλος πάντων δύσκολο να πάρει βαθμούς. Και την ίδια ώρα οι δύο ανταγωνιστές του έμειναν στο 1-1, που γι' αυτόν ήταν ένα πολύ βολικό αποτέλεσμα. Τώρα έχει μπροστά του ένα τελικό. Είναι πολύ καθοριστικό το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Νομίζω αντιλαμβάνονται όλοι τι σημαίνει να κερδίσει ο Άρης τον Παναθηναϊκό. Ποια θα είναι φαβορή για να τερματίσει την πρώτη τετράδα. Δεν το εξασφαλίζει αυτό το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Από τη στιγμή ο Παναθηναϊκός συνεχίζει το κύπελο και αν αφήσει πέμπτο τον Παναθηναϊκό, όλη αυτή η ιστορία που σου αρέσει. Αλλά τέλος πάντων ο πρώτος στόχος του Άρη πρέπει να είναι στην τετράδα. Μετά θα δει τι θα συμβεί με το κύπελο. Ναι, αν μπορέσει στην πορεία να διεκδικήσει και την τριάδα, ακόμα καλύτερα, γιατί αυτή του σιγουρεύει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αλλά νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι την Κυριακή το μάτς με τον Παναθηναϊκό είναι... εμένα δεν μου αρέσει να είμαι υπερβολικός, αλλά μοιάζει με μισή χρονιά για τον Άρη. Γιατί το κερδίζει και αυξάνει την απόστασή του Παναθηναϊκού στους 5. Καλά τα λέω. Νομίζω καλά τα λέω. Αν τα θυμάμαι απ' έξω, αν τον κερδίσει τον πάει στο συν 5, που είναι μια πολύ μεγάλη πρίκα για τα play-off, γιατί τα play-off δεν είναι σε την κανονική διάρκεια, δεν καλύπτεται εύκολα οι βαθμοί, διότι κανείς δεν μπορεί εύκολα να κάνει πολλές συνεχόμενες νίκες. Πώς να κάνει πολλές συνεχόμενες νίκες ο Παναθηναϊκός παίζοντας με συνεχώς ντέρμπι, με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Άρη. Πού να τις βρίσκει τις συνεχόμενες νίκες. Συνεπώς τέτοιου είδους αποστάσεις στα play-off είναι πολύ καθοριστικές. Χώρια βεβαίως, τι εσωστρέφεια θα προκύψει στον Παναθηναϊκό, μετά την αποτυχία, γιατί η αποτυχία ήταν για τον Παναθηναϊκό της Οπαλίας με την ΑΕΚ, μια ήττα στη Θεσσαλονίκη από τον Άρη, την κάρη στην εσωστρέφεια ο Παναθηναϊκός, όχι απλώς έχει εσωστρέφεια. Και μετά ο Άρης μπορεί με την Ελλάδα. Καλά, ο Παναθηναϊκός είναι συνηθισμένος τα τελευταία χρόνια. Σωστά. Όμως φέτος είχε δημιουργηθεί όχι μόνο η προσδοκία, όχι μόνο η απέτηση, αλλά στα όρια και της πεποίθησης, και όλο αυτό ήταν λίγο πλασματικό λόγω των 6 βαθμών που έλειπαν από τον Άρη λόγω του ΚΑΣ, ότι φέτος θα το βρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, με πρωτάθλημα ή κύπελο. Τις προηγούμενες χρονιές ναι, ήταν μαθημένος στις απογοητεύσεις, αλλά σου θυμίζω πέρυσι αναγκάστηκε να αλλάξει προπονητή στα μέσα της σεζόν, έδωσε μεγάλο αγώνα να τα καταφέρει να μπει στα play-off, δεν αισθανόταν ποτέ ότι θα βρει ευρωπαϊκό εισιτήριο και το χάσε. Φέτος αν του συμβεί θα αισθανθεί ότι έχασε ευρωπαϊκό εισιτήριο που είχε. Είναι διαφορετικού τύπου η απογοήτευση. Ναι. Είναι πολύ, πολύ μεγάλο μάτς την ερχόμενη Κυριακή στο κλάν της Φικελίδης. Πολύ μεγάλο μάτς και για τους δύο. Πολύ μεγάλο μάτς και για τους δύο. Τώρα, λίγο αργότερα ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε ένα πολύ ευχάριστο μαντάτο για τον ίδιο, ότι είναι εθισμένος στις νίκες. Δεν είναι απλό αυτό που συμβαίνει με τον ΠΑΟΚ να έχει ομολογήσει δημόσια και η ομάδα και ο προπονητής ότι το πρωτάθλημα έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Για τους γνωστούς λόγους, τους πολύ λογικούς λόγους. Πρώτον, ότι ήταν μεγάλη απόσταση στον Ολυμπιακό. Δεύτερον, ότι η ομάδα είχε μπροστά της την πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση. Τρίτον, ότι έχει και το θεσμό του κυπέλου. Και παρόλα αυτά, σε αυτό το χρονικό σημείο που έχει πει ότι έχει βάλει το πρωτάθλημα σε δεύτερη μοίρα, να είναι αίτητος
από το παιχνίδι με τον Ιωνικό στην Νεάπολη. Όχι μόνο να είναι αίτητος, να έχει, πόσα είναι τώρα αυτά, 15 μάτς, 11 νίκες, 4 ισοπαλίες. Νομίζω ότι αυτό είναι το σερί. Εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό. Και αν σκεφτεί κανείς ότι ανάμεσα σε αυτά τα μάτς υπάρχουν πολλά που έχει κάνει εκτεταμένο rotation, όπως το χθεσινό, όπου έβαλε μια εντεκάδα που αν δεν υπήρχε το μάτς της Πέμπτης με τη Γάντη που προηγήθηκε και αυτό που ακολουθεί δεν θα την έβαζε ποτέ. Και εν τέλει την πήρε την νίκη, με τον τρόπο που την πήρε, με το πείσμα και την διάθεση να την πάρει μέχρι το τελευταίο λεπτό, τότε το κατόρθωμα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο. Και ξέρεις, οι ομάδες έτσι μεγαλώνουν και έτσι χτίζουν χαρακτήρα. Όταν δημιουργούν στον εαυτό τους την απέτηση, όποιες και αν είναι οι συνθήκες, όσο σημαντικό ή όχι και αν είναι το μάτς, να το κερδίζουν. Είναι ο μοναδικός τρόπος για να δημιουργήσεις νοοτροπία νικητής μια ομάδα. Και αυτήν αν την δημιουργήσεις, όπως την δημιούργησε και στο προηγούμενο πέρασμά του ο Λουτσέσκου και ο Πάκου πήρε ένα έντονο πρωτάθλημα, δύσκολα σου φεύγει. Μετά συμβαίνει αυτό που είπα στην αρχή, εθισμός στις νίκες. Κάπως έτσι άλλωστε πήρε το πρωτάθλημα φέτος ο Ολυμπιακός. Επί 7-8 μήνες λέμε δεν είναι καλά, δεν είναι καλά, δεν είναι όπως πέρυσι, δεν είναι καλά, δεν είναι καλά και κέρδιζε. Κέρδιζε, κέρδιζε. Έφτασε με την τελευταία αγωνιστική για να κάνει την πρώτη ήττα. Αυτό δεν φεύγει εύκολα. Πρέπει να αγωνιστικά να είσαι πολύ, σε πολύ κακά χάλια για να αρχίσεις να το χάνεις αυτό. Και ο ΠΑΟΚ μόνο βελτίωση μπορεί να προσδοκά όσον αφορά την αγωνιστική του συμπεριφορά. Αν λοιπόν έχει χτίσει και την οτροπία όταν προσπαθεί να βελτιώσει την αγωνιστική του συμπεριφορά, τότε είναι διπλά κερδισμένος. Μ' ακούτε? Μ' ακούτε, ναι. Έτσι. Εγώ σας ακούω. Λοιπόν, ωραία, 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 γιατί έχω ένα θέμα. Ακούω τη φωνή μου δεύτερη φορά. Τσόλακ θέλω να μου σχολιάσεις λίγο. Το πόσο άτυχο είναι αυτό το παιδί σε σύγκριση, ναι, με τον γκολ που έβαλε ο Ακπομ. Ναι. Ο Ακπομ αυτή τη φορά το έβαλε. Την Πέμπτη βράδυ δεν το έβαλε. Η διαφάση. Ναι, αλλά πώς το έβαλε είναι το θέμα. Και πώς δεν τα έβαλε τα προηγούμενα ο Τσόλακ. Ναι, ίδιος τρόπος. Δηλαδή είσαι ο Τσόλακ, Μιχαλή. Ναι. Πας 12.30 ώρα σπίτι σου χθες το βράδυ και σου έχω μοντάρει τις φάσεις που έχασες, τις ευκαιρίες δηλαδή, και τον γκολ που έβαλε ο Ακπομ μετά. Τη είδα στα στιγμιότυπα. Έχεις κοιμηθεί? Δεν έχεις κοιμηθεί, πιστεύω. Όχι, είναι λίγο... Ζει πολύ με την πίεση αυτό το παιδί. Δεν λέει να του φύγει η πίεση. Και ενδεχομένως για να του φύγει η πίεση θα πρέπει να βρει τρόπο να σκοράρει σε 2-3 μάτς και να του φύγει η πίεση. Ζει με πολύ μεγάλη πίεση να βάλει γκολ, να δείξει πράγματα, να καθιερωθεί. Νομίζω πρέπει να αφαιρέσει λίγη από τον εαυτό του, γιατί πια είναι φανερό ότι ο προπονητής του τον εμπιστεύεται. Δεν έχει να αμφιβάλλει γι' αυτόν. Του δίνει πολύ χρόνο συμμετοχής. Θα μου πεις, ξέρει ότι όπου να είναι θα γυρίσει και ο Λιβέιρα που έρχεται από τραυματισμό και τι θα γίνει τότε. Και αν δεν έχει προλάβει να δείξει πράγματα, να βοηθήσει την ομάδα, να βάλει γκολ, μήπως πέσει τρίτος. Okay, ναι, φαντάζομαι και εγώ αν ήμουν στη θέση του, θα το σκεφτόμουν και αυτό. Αλλά νομίζω πρέπει να καθαρίσει το κεφάλι του. Όλο αυτό συμβαίνει από την πίεση. Γιατί τον βλέπεις ότι πατάει καλά, τον βλέπεις ότι έχει διάθεση, τον βλέπεις ότι έχει κίνητρα, τον βλέπεις ότι είναι σε καλή φυσική κατάσταση. Τον βλέπεις ότι είτε δεν είναι πολύ καλά τα τελειώματά του, είτε δεν είναι τέλεια, είτε είναι το κυνηγάει και την κατεμιά. Γιατί είναι στις φάσεις. Δεν σε άκουσα. Έλα. Είναι στις φάσεις, λέω. Είναι μέσα, δεν είναι εξαφανισμένο, ναι, δηλαδή. Δεν είναι, ναι, εκτός, ναι, όχι, του όχι, χρόνου. Όχι, δηλαδή, όχι, ναι, όχι, όχι. Είναι πολύ μέσα στα μάτς. Είναι πολύ μέσα στα μάτς. Αλλά πρέπει λίγο να βγάλει το πρέπει από το κεφάλι του. Πρέπει να βάλω γκολ. Πρέπει να βάλω γκολ. Δεν νομίζω ότι φταίει κάτι άλλο. Με Μητρίτσα και Ζίφκοβιτς μέσα στη Γάνδη, υπήρχε περίπτωση ο ΠΑΟΚ να χάσει? Με αυτούς τους δύο καρφωμένους μπροστά, υπήρχε περίπτωση να χάσει την πρόκριση? Να σου πω κάτι. Είδα χθες στο live και είδα, βγήκε στην οθόνη μου η φάτσα σου την ώρα που ο Μητρίτσα κάνει την φοβερή ενέργεια και του παίρνει το τελείωμα ο Ζαμπά. Ναι, ρε φίλε. Τι πίνε, και είδα τον Ζαμπά μπροστά να λέει άστηρε Βραζιλιάνε, άστηρε Βραζιλιάνε, να το βάλει ο άνθρωπος.
Ναι, ναι. Δυστυχώς έτσι ήταν. Είναι. Ο Μητρίτης ήταν καλός. Δηλαδή, με κέφια, με διάθεση, πιθανότατα καταλαβαίνει ότι θα έχει πολλές πιθανότητες να είναι και στην αρχική ενδεκάδα σε ένα ιστορικό μάτς. Παρεμπιπτόντως, πολύ ωραία η δήλωση του ΑΚΠΟΜ ότι αυτό είναι το μάτς της καριέρας του, αυτό που έρχεται με τη Γάνδη. Και νομίζω και λογική. Γιατί τι ευκαιρίες έχει αυτό το παιδί να παίξει ξανά για την πρόκριση σε έναν ευρωπαϊκό προημιτελικό. Ή μάλλον στο παρελθόν τι παιχνίδια να έχει παίξει. Δεν θυμάμαι τώρα στα νιάτα του, στα πολυνιάτα του, τι μάτς είχε παίξει με την Arsenal, τίποτα League Cup, τίποτα τέτοια. Αλλά ναι, δείχνει μια καλή νοοτροπία αυτό. Δείχνει το πόσο πολύ η ομάδα αισθάνεται την σημασία του μάτς που έρχεται την ερχόμενη Πέμπτη. Ναι, και εγώ στο Μητρίτσα στέκομαι, γιατί είναι από αυτούς τους ποδοσφαιριστές που μου αρέσει να τους βλέπω, γιατί κάνουν άνω κάτω με μία ενέργειά τους την αντίπαλη άμυνα, κατάλαβες. Δηλαδή, αναγκάζει τους αμυντικούς να χάνουν τις θέσεις τους, να τρακάρουν μεταξύ τους, δημιουργεί προϋποθέσεις για τους συμπαίκτες του. Αυτό είναι που μου αρέσει το Μητρίτσα. Αυτό είναι που βλέπω, δηλαδή. Αυτό είναι που δεν έχει, που δεν μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος παίκτης του ΠΑΟΚ τόσο καλά όσο το κάνει αυτός. Και ο Ζίφκοβιτς φυσικά, αλλά αυτόν τον ανακατοσούρα που λέμε, ρε παιδί μου, την αντίπαλη άμυνα, δεν έχει ο ΠΑΟΚ τέτοιο παίκτη σαν τον Μητρίτσα. Και πιστεύω ότι είναι απαραίτητος, μπορεί να το κάνει δηλαδή. Και ανοίγει και διαδρόμους για τους υπόλοιπους. Νομίζω ότι το μεγάλο πλεονέκτημα του Μητρίτσα είναι πολύ που είναι γρήγορος σαν και αυτόν, όντως είναι πάρα πολύ γρήγορος. Αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι είναι το ίδιο γρήγορος και με την μπάλα στα πόδια. Δηλαδή έχεις την αίσθηση ότι αν τον βάλεις να κάνει σπρέιντ χωρίς την μπάλα και αν τον βάλεις να κάνει σπρέιντ με την μπάλα, οι διαφορές θα είναι πολύ μικρές. Θα αναπτύξει την ίδια ταχύτητα ακόμα και με την μπάλα στα πόδια. Γι' αυτό και μερικές φορές, επειδή ακριβώς πάει τόσο γρήγορα με την μπάλα στα πόδια, του φεύγει κανένα κοντρόλ, του ανοίγει κανένα κοντρόλ, όπως εχθές λίγο του άνοιξε, βέβαια το άνοιξε τόσο όσο ώστε το είχε στον έλεγχό του και θέλει να τη φάση, αλλά το άνοιξε λίγο παραπάνω και θα και το πήρε το τελείωμα ο Ζαμπά. Αυτό συμβαίνει όχι γιατί δεν έχει καλές επαφές με την μπάλα, όταν είναι στις φάσεις που υποδέχεται την μπάλα στατικά, τον βλέπεις ότι έχει πάρα πολύ καλές επαφές, αλλά πάει τόσο γρήγορα με την μπάλα στα πόδια, που είναι εύκολο καμιά φορά όταν κάνει κούρσα 30-40 μέτρων σαν αυτή που έκανε χθες, ξεκινώντας λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή και τρυπώντας όλο τον άξονα του πας. Είναι πολύ εύκολο όταν κάνεις τρέξεις με την μπάλα στα πόδια και αναγκάζεσαι να κάνεις τόσο συχνές επαφές με την μπάλα με τόσο μεγάλη ταχύτητα, να σου φύγει λίγο το κοντρόλ. Το λέω γιατί καμιά φορά αγαναχτεί η τούμπα όταν του φεύγει κανένα κοντρόλ σε τέτοια προσπάθεια, αλλά ξαναλέω ότι δεν είναι και το πιο εύκολο να τρέχεις τόσο γρήγορα με την μπάλα στα πόδια και να την έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Έτσι. Και για να κλείσουμε, ο ΠΑΣ ήταν απογοητευτικός θες. Πολύ πίσω, ρε. Πολύ τελευταία ομάδα του πρωταθλήματος. Παιδιά, πίσω και η 11, ό,τι καταφέρουμε, και μπροστά, αν γίνει κανένα τσαφ κατά λάθος, ας πούμε, να βάλουμε κανένα γκολ. Μόλις έφαγε τον γκολ, ξαφνικά θυμήθηκε ότι μπορεί να παίξει και μπροστά. Αυτό το κάνουν οι περισσότερες ομάδες, βέβαια, στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ. Αλλά τον ΠΑΣ τον περίμενα καλύτερο χθες. Ναι. Απογοητευτικός ήταν. Ένα είναι ότι το κάνει αρκετά συχνά, αυτό είναι το στυλ του. Όχι τόσο πίσω, αλλά αυτό γενικά είναι το στυλ του. Και μάλιστα με αυτό πολύ το στυλ πίσω, λίγο θες, έλειψε. Πολύ. Ναι. Λίγο έλειψε εκεί πριν τον γκολ του ΑΚΠΟ με την κεφαλιά του Ντομίνγκες. Ο Ντομίνγκες ήταν, νομίζω. Στο 87, στο 86, στο 88, κάπου εκεί. Κάργας δεν ήταν. Όχι, νομίζω Ντομίνγκες ήταν. Ναι, okay. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, 86-87 εκεί να στέλνει την παρασταλήθεια. Λέω όμως ότι χθες έχει μια μικρή δικαιολογία για το τόσο πίσω, και αυτό έχει να κάνει κατ' εμέ η μισή αξία αυτού του ΠΑΣ και φέτος και πέρυσι είναι τα δύο ακραία του ΜΠΑΚ, ο Πίρσμαν και ο Σάλιακας. Αυτοί είναι που δημιουργούν και παιχνίδι, αυτοί είναι που με τα ανεβάσματά τους δημιουργούν καταστάσεις. Είναι πάρα πολύ κομβική. Και χθες έλειπαν και οι δύο. Συνεπώς ήταν λίγο κουτσός χθες όσον αφορά την ανάπτυξή του. Γιατί είναι μια ομάδα που παίζει πάρα πολύ με τα δυο του μπακ. Εννοώ όχι μόνο στην άμυνά του, αλλά και στον τρόπο που αναπτύσσεται επιθετικά. Και οι δύο αντικαταστάτες είναι πολύ χαμηλότερο επίπεδο από τον Πίρσμαν και τον Σάλιακα. Άλλωστε, αν δεις, ο Πας τι έκανε φέτος. Άλλαξε όλη την ομάδα με εξαίρεση τον Τερματοφύλακα και τους τέσσερις αμυντικούς.
Σάλια Κασπέρισμαν στα άκρα, Κάργας Ραμούσπε κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Λοντί Κιντέρμα. Πάτησε πάνω σε αυτούς, όπως είχε πατήσει και στην περσινή σεζόν. Ναι. Δεν πείραξε τίποτα από αυτό ή τέλος πάντων κατάφερε να τους κρατήσει. Άλλαξε σχεδόν όλη την υπόλοιπη ομάδα. Από τη μέση και μπρος όλοι οι υπόλοιποι έχουν φύγει. Έφυγε ο Παμλήρης, έφυγε ο Ελευθεριάδης, έφυγε ο Καρτάλης, έφυγε όλος ο κόσμος κουντουνιάς. Όλοι όσοι ήρθαν είναι καινούργοι. Από τον Καραχάλιο που κάνει πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα, ο Περέα, όλοι από τη μέση και μπρος είναι καινούργοι. Αλλά παρόλα αυτά δεν άλλαξε το χαρακτήρα της, γιατί δεν πήραξε τίποτα από αυτή την πεντάδα, την τετράδα, την άμυνα και τον τερματοφύλακα. Έτσι. Λοιπόν, Μιχάλη, καθυστερήσαμε και λίγο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο το καθημερινό εδώ στο Λίμπερο 107,4. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.